Ο πατέρας του 19χρονου Αντώνη που σκοτώθηκε στο θανατηφοροτροχείο που σημειώθηκε στο Μενίδη και ανεπλάκει ο τραγουδιστή Γιάννη Ξανθόπουλο, μίλησε το πρωί τη 5η 14 Μαρτίου σε τηλεοπτική εκπομπή και ανέφερε πώ θα κινηθούν νομικά. Ο συνομιλικό φίλο του άτυχου νεαρού Ανδρέα νοσηλεύεται τραυματισμένο και χωρί να γνωρίζει ακόμη για το χαμό του. Ο πατέρα του Αντώνη ανέφερε συντετριμένο: Δεν υπάρχει πιο άδικο από το να φύγει ένα τίμιο άνθρωπο, να πάει πέντε ώρε στη δουλειά και να φύγει έτσι. Δεν διαχειρίζεται χάλια, χαπάκια, διάφορα. Απλώς στη δουλειά τους πήγαιναν, όπως πάντα, πολύ καλά παιδιά, στο δικό τους δρόμο. Με όσους μιλήσεις για τα παιδιά μόνο τα καλύτερα, όπου και να πας να μιλήσεις, για αυτά θα σου πουν. Έχω μάθει ότι φταίει ο τραγουδιστής. Τι σκατάει είναι αυτό τέλος πάντων. Όχι φταίει. Παραφταίει. Γρήγορα και ταχύτατα, χωρίς φρένα, έπεσε και έφαγε σχεδόν δύο ζωές, όχι μία. Και τους υπόλοιπους που έχει πίσω, τα τραύματα που μας έχει αφήσει, ήταν 19 χρονών. Σε δύο μήνες θα πήγαινε στα 20. Ο πατέρας του 19 χρονού πρόσθεσε επίσης. Πώς δεν είχε όνειρα, δεν είχε όνειρα ένα παιδί 19 χρονών. Όπως είναι και όπως το έχουμε μάθει, η οικογένεια να είναι αξιοπρεπής και ζωντανό, να έχει παρέε και φίλου, να είναι σεβαστικό και με το όριο τη ζωή και με το όριο τη πράξη και της πολιτείας. Ο ίδιο ξεκαθάρισε πω η οικογένεια του Γιάννη Ξανθόπουλου δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του. Ούτε ξέρουμε, ούτε θέλουμε να ξέρουμε. Θέλουμε να πάρουν την τιμωρία του. Αυτό που του αξίζει, τόνισε ο πατέρα του αδικοχαμένου νέου.